τη δυνατότητα να άρουν την αναστολή εργασίας τους έχουν οι υγειονομικοί που δεν έχουν εμβολιαστεί και που με βάση τροπολογία που προωθείται, εφόσον κάνουν την πρώτη δόση, θα δίνονται να αναστρέψουν την απόφαση και εφόσον ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό, να επιστρέψουν και πάλι στην εργασία τους στις δομές υγείας. Έκκληση όμως και από την υγειονομική περιφέρεια για τους υγειονομικούς μας οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί, είναι ακόμα και τώρα να προχωρήσουν στον εμβολιασμό τους. Προχωρά τροπολογία από το Υπουργείο Υγείας, ώστε να μπορέσουν να επανέλθουν άμεσα στην εργασία τους με την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους. Και εγώ προσωπικά ζητώ από τους υγειονομικούς μας που δεν έχουν εμβολιαστεί να προχωρήσουν σε αυτό για να επιστρέψουν στο νοσοκομείο ή στο κέντρο υγείας που ανήκουν. Αποδεικνύεται ότι αυτό που λέγαμε, ότι σήμερα από το σύστημα υγείας δεν μπορεί να φύγει κανένας. Η κυβέρνηση έντρομη κατάλαβε ότι σήμερα, ότι ακόμα και οι 412 στην Κρήτη που έχουν μείνει ανεμβολίαστοι είναι απαραίτητοι, πήρε αυτή την τροπολογία που λέει ότι με ένα και με την πρώτη δόση μπορούν να επιστρέψουν. Παρόλα αυτά, εμείς λέμε ότι πρέπει ο νόμος να αποσυρθεί. Στην Κρήτη, το σύνολο των υγειονομικών στις νοσοκομιακές μονάδες του νησιού που έλαβαν αναστολή εργασίας, καθώς δεν είχαν εμβολιαστεί, είναι 412 ανάμεσά τους το μεγαλύτερο μέρος, εργαζόμενοι στη φύλαξη, τη σύντηση και την καθαριότητα, χωρίς να λείπει και ένα ποσοστό ανεμβολίας των νοσηλευτών που επιχειρείται λόγω της απουσίας τους να αντιμετωπιστεί μέσω ενός σχεδιασμού. Όπως τόνισε η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, η οποία πάντως πρόσθεσε ότι δεν παρατηρείται κάποιο έντονο πρόβλημα ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Έχουμε 412 υγειονομικούς στις νοσοκομιακές δομές και στην πρωτοβάθμια που έχουν τεθεί σε αναστολή. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών έχει παραλάβει το φύλλο αναστολής. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η λειτουργία των δομών υγείας της Κρήτης συνεχίζει κανονικά. Ο στόχος μας είναι να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα σε κανένα τμήμα, σε καμία κλινική. Αυτό δηλώνουν από την πρώτη στιγμή και οι διοικητές των νοσοκομείων. Έχουμε λοιπόν σε ετοιμότητα το επιχειρησιακό σχέδιο προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Μεγαλύτερη πίεση, όπως όλα δείχνουν, δέχεται το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, καθώς οι ελλείψεις εξ αρχής δυσκόλευαν τις συνθήκες. Όπως εξήγησε η κυρία Μπορμπουδάκη, άμεσα θα τρέξει και η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, προκειμένου να αποκατασταθούν οποιαδήποτε κενά. Αντιμετωπίζουμε μια δυσκολία σε υπηρεσίες όπως καθαριότητα, σύντηση, φύλαξη. Εκεί που ενδεχομένως φαίνεται ότι δεχόμαστε μεγαλύτερη πίεση είναι στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, όπου έχουμε όμως σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, μια πρόταση όπου δεν θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Πάντως, ξεκάθαρος ως προς τις προθέσεις, όπως είπε, της κυβέρνησης, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, ο οποίος τόνισε ότι το σχέδιο για ιδιωτικοποιήσεις συνεχίζεται κανονικά, με τους εργαζόμενους υγειονομικούς να χρησιμοποιούνται αυτή την ώρα ως ένα ιδιότυπο πείραμα που ανοίγει το δρόμο σε προσλήψεις με συμβάσεις που κάθε άλλο παραδιασφαλίζονται οι εργαζόμενοι. Και ακόμη περισσότερο δεν διασφαλίζονται οι ασθενείς. Ουσιαστικά, με την τροπολογία αυτή, η κυβέρνηση προωθεί το νέο ΕΣΥ, το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που σημαίνει και η είσοδος εργολάβων στα νοσοκομεία και ολιγόμενες συμβάσεις εργαζομένων και παράδοση τομέων εργασίας όπως τα εργαστήρια σε ιδιωτικές κλινικές και εργαστήρια.